Από ό,τι εννοώ, είσαι ας πούμε με τον άνθρωπό σου, με τον σύντροφό σου και είστε σε έναν χώρο και κάθεστε, τρώτε, πολύ ωραία, πίνετε το κρασί σας. Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει Ευαγγελία Ραβανή. Ναι. Ευαγγελία Ραβανή, όχι, λέω συγκεκριμένα, διότι ας πούμε Ευαγγελία Ραβανή δεν είναι και το πρόσωπο το οποίο... Της διπλανής πόρτας. Ναι. Ανοίγει λοιπόν πόρτα, μπαίνει Ευαγγελία Ραβανή. Η Ευαγγελία, δεν θέλω να σου πω ότι ειδικά η Ευαγγελία δεν είναι ποτέ το άτομο το οποίο θα μπει λυκνιζόμενη σε ένα χώρο. Είναι ένα κορίτσι πάρα πολύ χαμηλών τόνων και δεν κάνει τίποτα για να προκαλέσει. Αλλά από μόνο του, έτσι, από μόνο του, το κοιτάς. Θες, δεν θες, το κοιτάς. Δηλαδή μπαίνει μέσα. Εννοείται. Μπαίνει μέσα. Μπαίνει λοιπόν και βλέπει ο σύντροφό σου όπως πάει να βάλει την πυρουνιά και κάνει αυτό. Κάνω κι εγώ έτσι να δούμε μαζί. Κάνω κι εγώ έτσι να δούμε μαζί. Το ωραίο το κορίτσι. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Είσαι πολύ σωστή. Γιατί να μην δω το ωραίο το κορίτσι. Είσαι πολύ σωστή. Το ωραίο είναι ωραίο. Είσαι εγώ πιο πολλές φορές κολλάω σε όμορφες γυναίκες. Παρά σε. Οι άντρες δεν μου αρέσουν και οι πολύ όμορφοι δεν μου αρέσουν εμένα έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά είστε κι εσείς μια πολύ ωραία γυναίκα. Δηλαδή... Δεν νιώθω ανταγωνιστικά να σου πω κάτι. Αν είναι ο άλλος για κάποιο λόγο να αποχωρήσει, θα αποχωρήσει. Έτσι, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Κάτι. Εκτός αν τον έκλεινα όπως την έχεις διαβάσει στην Αφροδίτη με το γουνάκι. Του Μαζόχ είναι το. Όχι. Βέβαια, έχει κλείσει τον Γκρεγκουάρ μέσα στο υπόγειο κάτω. Α, και πάει και του δίνει φαγητό, το χαϊδεύει λίγο και φεύγει. Μα πώς θα γίνει αυτό. Γίνονται αυτά στο σύγχρονο κόσμο. Λίγο να ζηλεύεις δεν κακό έτσι, αλλά το πιπέρο. Όχι, δεν ζηλεύω. Απλώς θέλω απέναντί μου να φέρετε με σεβασμό. Προγραμματισμένο κορίτσι. Ναι, γιατί δεν γινότανε. Η Κίλη είχε ξεκινήσει από φακί και είχε γίνει κάστανο. Επίσης, έχει 8 ανήψια. 8 ανήψια και μας το έχει πει και πέρυσι. Ναι, ναι. 8 είναι, δεν έχει αύξηση ο αριθμός. Σαν τον τέτοιο, ποιος έχει 8 ανήψια, ο Ντόναλντ. Όχι, ο. Προσπαθώ να βρω ένα φυσικό πρόσωπο. Όχι, αυτή είναι ο Χιούι και ο Ντιούι. Δεν είναι. Ο Χιούι, Ντιούι. Τρεις είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έτσι όπως το βλέπω δηλαδή. Πύλη έχουμε πάει. Έχει κατσικωθεί στο εξοχικό του ρεύματο. Καλά, μην πάτε όλοι τώρα εκεί. Μην πάτε τώρα όλοι εκεί. Αφού δεν πηγαίνει εσύ έτσι κι αλλιώ, τι μα πειράζει. Αφού το ρεύμα, τι να πάμε να κάνουμε. Α πάμε μισή άσχημη. Πάλι καλά που επέτρεψε και στη Μέρλ Στρίπ να πάει να κάνει γύρισμα. Κανεί σε είχα να το. Κατ' εξαίρεση. Πάμε να αλλάξουμε φωτογραφία. Εγώ είμαι τόσο άσχετη. Καμιά φορά που μου λένε οι φίλοι μου, είσαι για να τα βιλώνε. Και μου λένε τι απ' όλα θα παίξουμε. Λέω, εγώ παίζω μόνο πόρτες. Και μου λένε, εσύ. Είναι το εύκολο. Και μου λένε, άρα δεν παίζει στάβλη. Μόνο πόρτες παίζω. Μήπως παίζεις και αυτό που κάναμε. Αυτό παίζω εγώ. Εγώ παίζω αυτό. Που το ένα πλακώνει το άλλο. Πλακωτό είναι αυτό. Που πατάς το κουμπί. Όχι, Ναταλία μου. Και πλακώνει το άλλο. Άλλο πλακωτό αυτό, Ναταλία, άλλο. Και νόμιζα ότι αυτό είναι το πλακωτό. Αυτό είναι το πλακωτό που πηγαίνει το ένα να πέσει πάνω στο άλλο. Α, ήταν που είναι ωραίος. Είσαι και λίγο χαζούλη. Ας μην απλωνόμαστε. Είναι αρρωστούλη, μην το λες. Εντάξει. Έχει την κυλίτσα. Εντάξει, δεν θα σου ξαναμιλήσω. Φίλησε την. Να έρθω σπίτι σου και θα σου βγάλω το ρεύμα. Όχι, κάνει κάτι καλύτερο. Φίλησε την τώρα που είσαι άρρωστο. Να δούμε πού θα είναι. Κουκλάκι μου. Να σου πω.